Είμαι ο αντιστράτευος Γεωργακόπουλος Σωτήρης, επιθεωρητής Νοτιού Ελλάδος. Κύριε Γεωργακόπουλε, τι ώρα ξέσπασε η φωτιά, πού και τι έγινε κατά την εκεί? Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 4 ώρα από το κρυομέρι, που γιώργο οικιασμό κρυομέρι. Γίνει την ώρα, όπως καταλαβαίνετε, γνώρισε και λίγο άνεμο, ήταν μικρός άνεμος, γνώρισε την επέκτασή της, αλλά η αντίδραση της λειτουργίας, μπορώ να πω, ήταν αστραφιά και ακαρία. Δηλαδή, όπως βλέπετε και εσείς, είναι μια δύσκολη περιοχή όπου εσμήγει ο ιστός, ο δασικός μαζί με τον αστικό. Δηλαδή, υπάρχουν πολλά σπίτια, που κάθε σπίτια, όπως ξέρετε, γεμονεί κίνδυνος. Λοιπόν, όπως είπαμε και προηγουμένως, η αντίδραση ήταν απότομη. Λέξαμε το νότιο τμήμα. Βέβαια, μας πέρασε λίγο η πυρκαγιά στον Άγιο Στέφανο, χωρίς συνέπειες. Ελέξαμε το νότιο τμήμα και στη συνέχεια το βόρειο τμήμα, το οποίο είναι γι' αυτό εδώ πέρα, όπως το βλέπετε, αυτή τη στιγμή δεν έχει ενεργό μέτωπο, αλλά όπως. Θέλω να πω ότι θα πρέπει, αυτή τη στιγμή δεν έχει ενεργό μέτωπο, αλλά όπως θέλω να πω ότι θα πρέπει, θα το φυλάμε, οπωσδήποτε, γιατί επίκειται δυνατή άνεμο από τις μέρες και μετά. Άρα η υπαρξία μας είναι πολύ σημαντική και θα μπορώ να πω ότι θα πρέπει να καταβάλουμε και μεγάλες προσπάθειες να μπορέσουμε να μην έχουμε αναζωοπρόσωση. Κύριε Γεωργακόπουλε, ήταν δύσκολο το έδαφος, γιατί ήταν πάρα πολλά σπίτια μέσα στο δάσος, μπορούσαν να κάνουν ρήψεις στα καναντέρ, ήταν εύκολη η πυρόσβεση. Ακριβώς αυτό είπα και προηγουμένως ο δασικός με ένα αστικό ιστό εδώ σμίγουν. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπήρχαν τα πολλά σπίτια μέσα στα δέντρα. Με αποτέλεσμα να είναι πολύ δύσκολο να μην μπορούν να ρίξουν τα νερία μέσα και να δυσκολεύει περισσότερο ο αγώνας των επίγειων δυνάμεων. Αλλά παρόλα αυτά όμως